Να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά. Κυρία Παγώνη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Η πορεία των εμβολιασμών, να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο. Πώς κυλάει η διαδικασία? Λοιπόν, η διαδικασία δεν πάει πολύ γρήγορα, γι' αυτό και το έχουμε επισημάνει στο Υπουργείο ότι πρέπει να πάμε με γρηγορότερες διαδικασίες, ούτως ώστε μέχρι τις 20 Ιουνίου, τέλος Ιουνίου, να έχει εμβολιαστεί ένα 60% για να έχουμε μια σχετική ανοσία και να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, να μπορούμε να αρχίσουν να μειώνονται τα μέτρα. Υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που δεν πρέπει να εμβολιαστούν? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν κατηγορίες πολιτών. Υπάρχουν ίσως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλο ποσοστό αλλεργίας, ναι. Όχι απλές αλλεργίες. Αυτοί που έχουν απλές αλλεργίες μπορούν οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Που έχουν κάποια σοβαρή ιδιαίτερη αλλεργία, αυτοί θα συνεννοηθούν με τον οικογενειακό τους γιατρό και από εκεί και πέρα θα τους οδηγήσει ο γιατρός τους, ξέροντας όλο το ιστορικό, τι πρέπει να κάνουν. Αν πρέπει να εμβολιαστούν ή εάν δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει πρέπει να εμβολιαστεί? Κοιτάξτε, αυτό είναι μία απάντηση την οποία δίνουμε ως εξής. Ναι, εάν έχει εμβολιαστεί, επειδή είχαμε και δύο περιστατικά πρόσφατα, εάν κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει πριν 5 μήνες, 4 μήνες, 6 μήνες, επειδή δεν ξέρουμε ακόμα για τα αντισώματα πόσο μπορούν να κρατήσουν και πόσο μπορούν να το προφυλάξουν, λέμε ότι είναι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα εξάμηνο. Για να είμαστε όμως σίγουροι, θα πρέπει να κάνει πρώτα την εξέταση για να δει αντισώματα και μετά να αποφασίσει με τον γιατρό του εάν θα εμβολιαστεί ή όχι. Δεύτερο lockdown, επέκταση του lockdown και των περιοριστικών μέτρων, 816 σήμερα τα νέα κρούσματα. Η αλήθεια είναι ότι τα κρούσματα πάλι είναι υψηλά και φοβόμαστε ότι τις επόμενες μέρες που θα είναι το 15ήμερο από την πρωτοχρονιά από τα Ρεβεγιόν, φοβόμαστε ότι θα έχουν αυξηθεί ακόμα παραπάνω, δηλαδή γύρω στις 10-11 του μηνός. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από εδώ και πέρα, λόγω του ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία που πρέπει να ανοίξουν και σιγά σιγά βάσει των παραμέτρων να ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί η τρίτη ηλικία, όπως ξέρετε όλοι, έχει πρόβλημα, πρέπει να δώσουν πανελλήνιες και πρέπει να προετοιμαστούν. Εάν χρειαστεί και άλλο lockdown, φυσικά θα γίνει, εάν τα κρούσματα είναι πάρα πολύ ψηλά. Βλέπετε λοιπόν και άλλο lockdown, αν τα κρούσματα παραμείνουν στα επίπεδα των 700. Εάν τα κρούσματα είναι υψηλά και οι υπόλοιποι παράμετροι, διασωληνωμένοι, νοσηλευόμενοι με COVID και θάνατοι, αναγκαστικά θα είναι. Η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αθήνα ποια είναι? Τώρα είναι ελεγχόμενα, υπάρχουν κρεβάτια. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε λίγο καλύτερα σχετικά με τους προηγούμενο μήνα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων. Η κατάσταση στο λιανεμπόριο και στην εστίαση, κυρία Παγώνη, δεν είναι καλή. Έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι. Μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτές τις επιχειρήσεις? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο, τα μαγαζιά δεν μπορούν να ανοίξουν και η οικονομία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πηγαίνει καλά σε μια χώρα που είναι κλειστά μαγαζιά, κλειστές επιχειρήσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει τις επόμενες μέρες, το επόμενο 15ήμερο, να έχουμε μία μείωση των κρουσμάτων και των υπολείπων παραμέτρων για να μπορέσουν σιγά σιγά να γίνει μείωση των μέτρων και να ξεκινήσει η εστίαση καλώς εχόντων βέβαια των πραγμάτων. Επιστροφή στην κανονικότητα εντός εισαγωγικών, με μέτρα και με μάσκες. Βλέπετε πότε? Από άνοιξη? Μέχρι 20 Ιουνίου 30 που θα έχει γίνει, εάν όλα πάνε καλά και τα εμβόλια γίνουν γρήγορα, μέχρι 20 Ιουνίου να έχει εμβολιαστεί ένα 60% και να αρχίσουν να μειώνονται κάποια μέτρα. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό και βράδυ εγώ από Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Να είστε καλά.